Την Τρίτη το Πενταπόσταγμα αποκάλυψε πως στη Σούδα έφτασαν 4 Αιγυπτιακά Ραφάλ που αποτελείωσαν τους Τούρκους που την προηγούμενη είχαν πετρώσει από το ηχηρό μήνυμα αποτροπής που έστειλε η άσκηση Μέδουσα, με εξαίρεση φυσικά την αντίδραση με τις υπερπτήσεις σε Ινούσες και Παναγιά. Η επιβεβαίωση του φόβου που τρέφουν οι Τούρκοι για τα Ραφάλ ήρθε μέσω των στατιστικών στοιχείων των ωρών και ημερών που ακολούθησαν την πολυεθνική άσκηση που έλαβε χώρα γύρω από την Κρήτη και ολοκληρώθηκε με την τελική φάση της στο Μάλεμε. Όταν έγινε λοιπόν γνωστό στην απέναντι ακτή του Αιγαίου πως πλέον στη Σούδα έφτασαν 4 Αιγυπτιακά Ραφάλ, στην Άγκυρα αποφάσισαν να μετριάσουν την παρουσία τους, ακολουθώντας την τακτική βλέποντας και κάνοντας, προκειμένου να παραμείνουν τα τουρκικά μαχητικά μακριά από τα σημεία που θα εμφανίζονταν οι αιγυπτιακές ρηπές του ανέμου. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ίδιο το Γέθα και στοιχεία από πηγές της Πολεμικής Αεροπορίας, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι η εξής. Μόλις την Δευτέρα έγινε γνωστό στην Τουρκία ότι έφτασαν Αιγυπτιακά Ραφάλ στη Σούδα, σταμάτησε μετά από λίγο η αεροπορική δραστηριότητα και τα τουρκικά μαχητικά, μετά τις υπερπτήσεις σε Ινούσες και Παναγιά, αποτραβήχτηκαν στις βάσεις τους. Την Τρίτη, οι Τούρκοι επιτελείς περίμεναν να δουν πού θα πετάξουν τα Ραφάλ και απέφυγαν να στείλουν μαχητικά τους εκεί. Έτσι, όταν διαπίστωσαν πως ελληνικά και αιγυπτιακά μαχητικά, ανάμεσά τους και τα Ραφάλ, πέταξαν στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, έκαναν δηλαδή κουρελό χαρτό και το ούτως ή άλλως παράνομο και ως εκ τούτου ανύπαρκτο τουρκολιβικό μνημόνιο, προτίμησαν για να μην βρεθούν προεκπλήξεως να στείλουν τα μαχητικά τους να πετάξουν στην περιοχή μεταξύ των Φούρνων και της Άμμου. Εκεί σημειώθηκε η εμπλοκή της Τρίτης. Την Τετάρτη, στο τουρκικό επιτελείο αεροπορίας, λίγο πολύ ακολούθησαν την ίδια τακτική, αλλά μία κίνηση της Αθήνας τους πάγωσε και τους μπέρδεψε ακόμα περισσότερο. Τα αιγυπτιακά και ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν από τη Σούδα και πέταξαν και πάλι στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά την ίδια στιγμή ελληνικά F-16 απογειώθηκαν από την ίδια αεροπορική βάση και πέταξαν σε πτήση περιπολίας προς το κεντρικό Αιγαίο. Οι Τούρκοι, που δεν ήξεραν τον τύπο των μαχητικών που πετούν στο κεντρικό Αιγαίο, προτίμησαν χθες να μην βγάλουν καθόλου στο FIR Αθηνών, με την τελική αναφορά του Γέθα να γράφει χαρακτηριστικά: μηδενική τουρκική πτυτική δραστηριότητα στο FIR Αθηνών. Πληροφορίες από ασφαλείς πηγές αναφέρουν πως και σήμερα τα Αιγυπτιακά Ραφάλ θα πετάξουν στα νοτιοανατολικά της Κρήτης. Οι Αιγύπτιοι φαίνεται να προτιμούν εκείνη την περιοχή και γιατί είναι πλησιέστερα στην χώρα τους, αλλά και γιατί θέλουν να στείλουν μήνυμα στην Άγκυρα ότι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όσο περνά από το χέρι του Καΐρου και της Αθήνας, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ και δεν θα αναγνωριστεί ποτέ από την διεθνή κοινότητα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.